Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Ζήσαμε έντονες πιέσεις εδώ στην Ελλάδα την εποχή της πανδημίας από γιατρούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, από την ίδια την κυβέρνηση, τόσο σε συνταξιούχους, σε υγειονομικούς. Να σας διακόψω. Εσείς τι νομίζετε? Κοιτάξτε πώς σου μου είπατε. Δημοσιογράφοι, σε μια αποστολή, να πείσουν όλους ότι πρέπει να κάνουν εμβόλια για να είναι υγιείς. Κυβέρνηση έβγαλε νόμους. Νόμους πέραν της φυσιολογίας μιας αναγκαστικότητας, η οποία δεν ήταν αναγκαία τελικά και έπρεπε να υπογράφεις υπεύθυνη δήλωση ότι εσύ θέλεις να εμβολιαστείς. Ότι είναι επιλογή σου. Αν δεν είναι επιλογή σου. Άλλωστε, είδαμε μια τεράστια ομπρέλα να τρέχει πάνω από τη διαδικασία ότι αν δεν εμβολιαστείτε θα πεθάνουμε όλοι. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή, υγιές ανθρώπους τους εμβολιάσαμε για ποιο λόγο? Το να πάθεις κάτι και να ανατρέξεις σε μια ιατρική, το καταλαβαίνω. Αλλά και εδώ είναι ένα κομμάτι, ένα κομμάτι μεγάλο που πρέπει να αναλυθεί. Πώς φτάσαμε να έχουμε τόσο άσχημη υγεία και να πεθαίνουμε και να μην ξέρουμε για ποιο λόγο? Πώς σε ένα περιβάλλον όπου όλα μας τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα. Γνωρίζετε καλά ότι και στην Ευρώπη πέρασε ο νόμος να τρώμε σκουλί και απρονύνυφες και ό,τι γελιότητα υπάρχει. Ανθρώπινος οργανισμός να τρώει όλες αυτές τις γελιότητες και μάλιστα με νόμο. Δεν γνωρίζατε ήδη ότι στην Αμερική πολλά χρόνια τώρα η σοκολάτα, 300 γραμμάρια σοκολάτα, μπορεί να περιέχει 600 έντομα. Όχι παραπάνω, 600 είναι παράνομα. Είναι γελοί οι νόμοι στον πλανήτη για τον ίδιο τον άνθρωπο. Είδαμε λοιπόν να περνάνε νόμοι στην Ευρώπη να τρώμε πλαστικό κρέας, συνθετικό, άμα το θέλετε, το όλο πλαστικό, τι άλλο να είναι. Να δίνουμε στους ανθρώπους πλαστικό αίμα, που σημαίνει κατασκευασμένο αίμα και όχι ανθρώπινο αίμα. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν, και όμως συμβαίνουν. Μιλάμε για ένα περιβάλλον το οποίο είναι γενετικά τροποποιημένα όλα μας τα προϊόντα, τα φρούτα μας, οι σπόροι μας, δεν γεννάνε. Είναι ήδη βιασμένοι οι σπόροι και γενετικά βιασμένα όλα γύρω μας. Βλέπουμε τα ζώα να είναι τροποποιημένα, υβρίδια, τα γουρούνια να είναι υβρίδια, τα πρόβατα να είναι υβρίδια συνεχώς. Είναι μια υβριδιακή κατάσταση, ράτσες παντού. Τα χόρτα μας είναι παραβιασμένα, δηλαδή η τροφική μας αλυσίδια, οι ντομάτες, τα φρούτα μας, όλα. Μιλάμε για χιλιάδες αεροψυκασμούς, που στην Ελλάδα, άμα το θέλετε, το κάνει ο ΕΛΓΑ, νομίζω, έτσι. Υπάρχει ο οργανισμός, ο οποίος τον πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για να ψεκάζει συνεχώς, δείτε και τάχα μου, για τροποποίηση καιρού. Τι τροποποίηση καιρού? Αυτός είναι ο πλανήτης, αυτές είναι οι εποχές, αφήστε τις να εξελιχθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο όγκος έχει μια ομπρέλα, μια ασπίδα και φυσικά είναι ναι. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει το τι περιέχει και το τι μέταλλα και το τι χημικά, τι στηρώσεις, τι μύκητες, τι βακτήρια, τι ιούς εμπεριέχουν όλα αυτά τα υλικά που χιλιάδες αεροπλάνα και πτήσεις γίνονται σε όλο τον πλανήτη και ψεκάζουν τον πλανήτη και τους ανθρώπους σαν μύγες. Βλέπουμε λοιπόν ότι άπειρα έντομα αποστατικά υπάρχουν. Υπάρχουν 600.000 είδη κοριών. Όλα τα φρούτα μας επηρεάζονται από έντομα τα οποία δεν τα βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Το σώμα μας κατοικούν κατοικίες εντόμων που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Όπου αφήσεις νερό βρωμίζει και γίνεται μία γλίτσα αποστατική που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί το νερό είναι διαβιές, έχει τρεις διαδικασίες που είναι η αθανασία του. Άχρωμο, άοσμο, άγευστο. Και θα πρέπει όπου πέφτει το νερό να μείνει εκεί. Και όχι όλες αυτές οι γελιότητες που είναι εκεί μέσα να σου λένε ότι είναι ζωή. Δίθεν ψευτοεπιστήμονες. Δεν είναι ζωή, είναι η γελιότητα της αποστασίας που εμείς το επιτρέψαμε. Και σήμερα μιλάτε για υγεία. Μιλάτε να έχουμε υγεία. Πώς να έχεις υγεία? Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό γύρω σου. Όλα είναι τεχνικό και μια αποστασία που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Πώς να έχεις υγεία? Μετά έρχεται μια μεγάλη βιομηχανία των αποστατών να σε κάνει καλά κατά κόσμο. Δηλαδή να σου δώσει υγεία που σε έχει διαρρωστήσει. Και έχεις μια τεράστια χημική βιομηχανία φαρμάκων που επειδή όταν πεθαίνεις δεν λιώνεις από τα πολλά φάρμακα που παίρνεις, σε βγάζουν και άγιο. Γιατί δεν έλειωσες. Σε πώς να λιώνεις? Έχεις γεννήθει πλαστικός. Έχεις μεταλλαχθεί. Σε αυτόν τον αιώνα ζούμε. Και οι διαταγές έρχονται ναι από την Ευρώπη. Ναι από τον Παγκόσμιο Υγεία που υπακούει η Ευρώπη και με μέρος η επέκταση είναι η χώρα μας. Και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο. Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμης γιατροί και επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA. Αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε.
Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε εσένα? Είδαμε στις μέρες μας όμως, ιδιαίτερα για το ατύχημα των Ντεμπών, που μιλάμε για μια πολύ καθαρή δολοφονία, έτσι. Μιλάμε ότι έχουμε ένα τρενάκι, όχι σαν όλες τις άλλες χώρες που είναι χιλιάδες τα τρένα τους. Ένα τρένο που πάει από την Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένα μέχρι την Πάτρα δεν πάει ακόμα, δεν υπάρχει άλλο τρένο. Στο 2024, σε μια προοδευτική χώρα όπως είναι η Ελλάδα μας, με ένα τεράστιο καταστατικό οικονομικό χάρτη όπως είναι της Ευρώπης, εμείς έχουμε μείνει πίσω. Ούτε τραμ δεν έχουμε. Ένα τραμ στην Αθήνα και αυτό γιατί έγιναν Ολυμπιακοί αγώνες. Μιλάμε για μια τριτοκοσμική χώρα μέσα στην Ευρώπη που λέγεται Ελλάδα. Αυτό δεν το έχει επιτρέψει η Ευρώπη. Το επέβαλε η Ευρώπη. Με γενναίους νόμους. Με υπανθρώπους που μισούν το ελληνικό στοιχείο. Και με μαριονέτες κυβερνήσεις εδώ. Κανένας τους δεν έχει ελληνικό DNA. Κανένας τους δεν έχει ελλάνια μόρφωση. Κανένας δεν έχει τίποτα ελληνικό μέσα του. Τίποτα. Απεχθάνεται μισή την ελληνικότητα και τον Έλληνα. Και εσείς τους έχετε και κυβερνάνε. Και θέλετε να τους πάτε στην Ευρώπη. Όχι, εδώ τελειώνει. Οι Έλληνες είναι στα βάκια, σε αυτό ένα τέλος. Να συνεχίσω όμως αυτό. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Και θα πρέπει εμείς να τρέξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ιδιαίτερα σε θέματα υγείας όπως είναι στην Ελλάδα, έχουν επέλθει από την Ευρώπη. Χιλιάδες φάρμακα τα οποία τα σκευάσματα είναι πάρα πολύ φθηνά στην Ευρώπη, στην Ελλάδα μας είναι πανάκριβα. Γιατί? Πού είναι η Ευρώπη να βάλει μια κλίμακα εκεί? Έχουμε πολλές φορές διαπιστώσει φάρμακα τα οποία είναι ελληνικής παραγωγής στην Ελλάδα να είναι ακριβά ή εισαγωγής, αν το θέλετε, να είναι πάρα πολύ φθηνά και να πουλούνται 5 και 6 και 10.000% παραπάνω στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο παράγων, ποια είναι η υπηρεσία που θα βάλει ένα στόπ και ποιος μετράει αυτή τη διαδικασία? Πού ασφαλίζεται ο πολίτης? Πού η οικονομική πολιτική? Ουσιαστικά ένα χώρο εκατομμυρίων με θύματα τον ίδιο τον πολίτη. Ουσιαστικά σου πουλάνε υγεία μέσα από τα φάρμακα και προδιαγράφεις και υπογράφουμε το θάνατό σου. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτό είναι ο βίος. Αυτό θέλετε όλοι? Πότε αυτό θα σταματήσει? Πότε? Βγάζοντας συνέχεια τις ίδιες κυβερνήσεις που είναι από τον Καποδίστρια και δεύτερον. Οι φιλογαλλικές, οι φιλογερμανικές, οι φιλορώσικες, οι φιλοαγγλικές, οι φιλογαλλικές, οι φιλοεβραϊκές, οι φιλοχριστιανικές. Okay, αυτή είναι η πατρίδα σας, άμα το θέλετε. Η Ελλήνωση στην Ελλάδα δεν βλέπει τίποτα από αυτά. Βλέπει με ωριμότητα πια την αλήθεια του δικαίου και θα πορευτεί με αυτή στον ίδιο στόχο και σκόπο για μια ολόκληρη να κάψει και να εξαφανίσει κάθε ψεύδος και κάθε γελιότητα. Τα δίκαια και τα δικά μας θα προταθούν από την Ελλήνωση συνέλευση σε όλη την ολότητά τους. Με όλο το είναι του εαυτού μας. Αυτό έχω να δώσω.